διαφορά που υπάρχει μεταξύ της Κρήτης, των Κυκλάδων και της υπόλοιπης Ελλάδος είναι ότι εδώ θα πρέπει το κράτος να αποδείξει εκείνο το ότι του ανήκει. Το τεκμήριο της κυριότητας του Δημοσίου δεν αναγνωρίζεται πλέον στην Κρήτη με βάση την νομοθετική ρύθμιση που σύμφωνα με τον Υπουργό δίνει τέλος στην ομηρία χιλιάδων ιδιοκτητών. Επιταχύνοντας τις διαδικασίες όπως σημείωσε, στο νησί Ρολοκλειδί θα έχει το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας, το οποίο οι ιδιοκτήτες θα προσφεύγουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τους αποδοθούν ακολούθως οι νόμιμοι τίτλοι. Μία ρύθμιση λοιπόν, την οποία κατέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Βουλή ως τροπολογία προσθήκη στο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση. Λύνει το πρόβλημα? Αυτά τα συμβούλια ιδιοκτησίας θα μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τίτλους που ανάγονται στην 20ετία πια. Mm-hmm. Έχουν μεταγραφεί τουλάχιστον μία φορά και αυτό μπορεί να γίνει και πρόσφατα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μεταγράψει αυτές τις πράξεις θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στη μεταγραφή τους. Αυτός ο οποίος έχει στην νόμιμα κατέχει την έκταση. Άρα, άμα την έχει κληρονομήσει, θα πρέπει να έχει μία αποδοχή κληρονομιάς κάποια στιγμή. Είμαστε το 2020, άρα μιλάμε για το 2001, άρα πολύ πρόσφατα. Αυτό είναι που κάνουμε. Με το δεδομένο της Υπουργικής απόφασης πως πλέον φρήγανα και ασπάλαθος δεν προσδίδουν δασικό χαρακτήρα σε έκταση της οποίας η ιδιοκτησία, αν και αδιευκρίνιστη ως νομή, γίνεται από ιδιώτη, ο Υπουργός σημείωσε πως ήδη η αποκεντρωμένη έχει λάβει χρηματοδότηση για να προχωρήσει στη σχετική διόρθωση. Προέτρεψε τους ενδιαφερόμενους να περιμένουν δύο ακόμη νομοθετικές πρωτοβουλίες για εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις και δασωμένους αγρούς και ακολούθως, αν προκύπτουν λάθη, να προσφύγουν με μειωμένο κατά 50% τέλος. Έπονται δύο ακόμα νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν τις εκχερσωμένες εκτάσεις με μη νόμιμη πράξη της διοίκησης, τα λεγόμενα ΔΕΛΤΑ Α, και τους δασωμένους αγρούς αντίστοιχα με χαρακτηρισμό ΑΔΕΛΤΑ, όπως λέμε, πάνω στο χάρτη, όπου εκεί θα δοθεί η λύση της συνέχισης της νομής και της χρήσης της έκτασης αυτής μέσα από νέα διαδικασία που θα ορίσουμε. Αναφορικά με το αίτημα για συμμετοχή στα Συμβούλια Ιδιοκτησίας και Αγροτικών Ενώσεων, ο κύριος Κρέκας απάντησε. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε, αν μπορείτε, λίγο πιο αναλυτικά, πώς θα κρίνουν οι επιτροπές αυτές αν μια έκταση θα παραμείνει στα χέρια του ιδιώτη ή αν θα περάσει στο δημόσιο. Ποια θα είναι τα κριτήρια? Αν επιλέξουν να είναι μια συνεταιριστική οργάνωση, να είναι ένας τεχνικός σύμβουλος, να είναι ένα γραφείο μελετητικό, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τις τοπικές υπηρεσίες της Κρήτης, να το πω έτσι, με ποιους θα συνεργαστούν για να διορθώσουν τα σφάλματα. Αυτό είναι μια ευθύνη την οποία την έχουν εκείνοι. Ο Υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέας παράτασης, τονίζοντας πως μέλημα του Υπουργείου είναι οι ιδιοκτήτες να μην ταλαιπωρηθούν από τη διαδικασία και να μην επιβαρυνθούν οικονομικά. Την ίδια ώρα, για δίθεν λύση και αθέτηση δεσμεύσεων, κάνει λόγο μέσω του 984 ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συντονιστικού, που συνεδριάζει άμεσα και ζητά νέα συνάντηση με τον κύριο Σκρέκα μετά τη συνέντευξή του στην Κρήτη TV, η οποία πυροδοτεί νέο κύκλο αντιδράσεων. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγανάκτηση και θυμό για το μεγάλο εμπεγμό που έχει κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μέσω του Υπουργού απέναντί μας.